Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω ένα ενδιαφέρον portal, ένα ενδιαφέρον project, το Mars Ecosystem. Μου έχει κάνει καλή εντύπωση, στο οποίο πώς θα σας φαινόταν αν κάνατε stake ένα stablecoin και να κερδίζετε bitcoin, ethereum, binance κτλ. Με πολύ καλά APR, γύρω στα 500 με 600%. Επίσης θα σας δείξω κάποιες τεχνικές που μπορείτε να εφαρμόσετε ώστε να κερδίζετε περισσότερα χρήματα. Η τεχνική λέγεται αυτή follow the money, την οποία την εφαρμόζουν πολλά χρόνια αυτοί που έχουν τα πολλά χρήματα. Θα σας δείξω έτσι ένα κολπάκι που μπορείτε να κάνετε μέσω του The Bank και κάποια γενικότερα νέα. Λοιπόν, μείνετε μαζί μου και θα εντυπωσιαστείτε. Το βίντεο είναι εννοείται και για τους αρχάριους και για τους πολύ έμπειρους. Λοιπόν, πριν προχωρήσω στην παρουσίαση, ας δούμε λίγο κάποια πράγματα για το Wonderland και για το Blizz. Το Wonderland συνεχίζει να πάει πάρα πολύ καλά, είχε κάποιο μικρό dip όπως όλη η αγορά, ξανανεβαίνει, είχε φτάσει το 1.900, το Total Value Lock, το Treasury και αυτό έχει ανέβει λίγο, μάλιστα από ό,τι είδα το Treasury πλησιάζει σχεδόν του Olympus, που παρόλο που το Olympus είναι το Total Value Lock τα 3 εκατομμύρια. Τώρα αυτοί που λένε ότι είναι scam, ας κοιμηθούν και άλλο, δεν μπορώ να τους ξυπνήσω. Τώρα το Blizz και αυτό πάει επίσης πολύ καλά, είχε και αυτό το dip του. Θεωρώ ότι έχει να δώσει ακόμα κάποια πραγματάκια, να το παρακολουθείτε γενικά συνέχεια γιατί είναι καινούριο project και μπορεί να γίνουν διάφορα. Όπως γενικά πρέπει να κάνετε με τα κρυπτονομίσματα. Όπως έχουμε πει, τα κρυπτονομίσματα έχουν ρίσκα. Τα ρίσκα λοιπόν στο οποίο υπάρχουν στα κρυπτονομίσματα βασικά είναι τρία. Το πρώτο ρίσκο είναι να έχεις το κρυπτονόμισμα που ως γνωστόν μπορεί να πέσουν πάρα πολύ, που δεν νομίζω προς το παρόν γιατί η αγορά έχει μία τάση ανωδική. Το δεύτερο ρίσκο που μπορεί να έχεις με το κρυπτονόμισμα είναι να μην το έχεις καθόλου, διότι αν κάποια στιγμή πάνε στο Θεό, εσύ έχεις μείνει πίσω, δεν θα έχεις τίποτα στην κατοχή σου. Και το τρίτο ρίσκο, το χειρότερο από όλα κατά τη γνώμη μου, και το πιο καταστροφικό ρίσκο από όλα είναι να μην κάνεις τίποτα, δηλαδή να κάθεσαι όλη μέρα να βλέπεις τηλεόραση και να τρως πατατάκια. Αυτό πιστεύω ότι είναι το χειρότερο ρίσκο από όλα. Λοιπόν, διαλέξτε ποιο ρίσκο θέλετε να πάρετε, γιατί πιστεύω ότι είστε, όσοι είστε σε αυτό το χώρο, είστε αρκετά έξυπνοι. Λοιπόν, ποιο είναι το μυστικό των πλουσίων. Το μυστικό των πλουσίων είναι ότι επειδή έχουν βασικά πολλά λεφτά, τα χρησιμοποιούν σαν εγγύηση και παίρνουν ακόμα περισσότερα. Πώς μπορούμε να το κάνουμε και εμείς αυτό, δηλαδή να παρακολουθούμε το χρήμα, δηλαδή να κάνουμε την τεχνική follow the money. Ένας απλός τρόπος είναι να μπούμε στο The Bank, να πάμε παράδειγμα σε ένα blockchain δίκτυο, στο Avalanche στην προκειμένη περίπτωση. Ας πάμε να δούμε εδώ πέρα που τα σορτάρει ένα locked value. Ας πάμε παράδειγμα στο Wonderland. Λοιπόν, όταν μπαίνεις εδώ στο πρωτόκολλο του Wonderland, σου σορτάρει εισαγωγικά τα accounts ανά τοποθέτηση χρημάτων, δηλαδή από το υψηλότερο στο χαμηλότερο. Λοιπόν, το contract αφήστε το. Εδώ πάμε στο δεύτερο πορτοφόλι, ο οποίος έχει βάλει 31 εκατομμύρια. Αν πατήσεις εδώ, ο συγκεκριμένος έχει 394 εκατομμύρια. Εδώ σου κάνει μία σούμα που έχει τοποθετηθεί. Στο Wonderland έχει βάλει 31. Στο πορτοφόλι του γενικότερα έχει 82. Προφανώς είναι stablecoin τα πιο πολλά. Ναι, όντως. Εδώ έχει γύρω στα 10.700 Ethereum. Έχει αρκετά stablecoins. Και το meme είναι stablecoins. Στο SushiSwap έχει κάνει κάποιο farming εδώ. Έχει βάλει 105. Έχει πάει σε αυτό εδώ το site, το οποίο δεν το ξέρω. Στο Wonderland έχει βάλει 31. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Στο Olympus πόσα έχει. Έχει λιγότερα από το Wonderland. Λοιπόν. Οπότε έτσι είναι μια τεχνική για να βλέπεις που πηγαίνει το χρήμα. Τώρα άμα πάμε εδώ στο Blitz, να σας δείξω τώρα τι έκανε ένας σε εισαγωγικά πολύ πλούσιος. Λοιπόν, έχει βάλει 492 στο Blitz, έτσι, το οποίο είναι ούτε μήνα δεν έχει κλείσει. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ το ποσό που έχει στο πορτοφόλι του.
Δεν χρειάζεται να πω πόσα είναι, κάντε εσείς τους υπολογισμούς σας. Λοιπόν, έχει βάλει ένα 600 στο δίκτυο της Avalanche. Λοιπόν, και τι έχει κάνει τώρα, τι έχει κάνει ο συγκεκριμένος. Έχει πάει εδώ στο Blitz, έχει βάλει τα stablecoin του. Και τι έκανε, έβαλε τα stablecoin και τα χρησιμοποίησε σαν collateral και πήρε 312. Δηλαδή, επί της ουσίας αυτός, στα γρήγορα που έκανε έναν υπολογισμό πριν, έχει βάλει 500, ας το κάνουμε στρογγυλοποίηση παραπάνω, και πήρε άμεσα άλλα 400. Λοιπόν, σύνολο δηλαδή 900 εκατομμύρια. Είχε ανάγκη αυτός τα 400 εκατομμύρια, προφανώς όχι, απλά ξέρει πώς να τα επενδύσει. Λοιπόν, προφανώς τα πήρε αυτά τα 400, πόσα είναι εδώ, και πήγε και τα βάλε κάπου άλλο. Μπορεί να τα βάλει εδώ στο Trader Joe, μπορεί να τα βάλει στο BenQ, δεν ξέρω κι εγώ. Είχα δείξει σε πιο προηγούμενο βίντεο, στο Free Money, έναν εύκολο τρόπο τον οποίο μπορούμε να κάνουμε κι εμείς σαφώς με λιγότερα χρήματα, χρησιμοποιώντας σαν collateral τα AVAX και κερδίζοντας από το staking στο AVAX. Όσοι δεν το έχετε δει, το βίντεο είναι αυτό εδώ που λέω παθητικό εισόδημα κτλ. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του βίντεο, τώρα έχει διαφημίσει βέβαια. Λοιπόν, τώρα για την... Λοιπόν, είναι κάπου στη μέση. Λοιπόν, δείτε το, είναι αρκετά ενδιαφέρον. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε τώρα πάλι εδώ πίσω. Εντάξει, ο συγκεκριμένος είναι βαρύ πορτοφόλι. Θεωρώ ότι για να έχει 2 δις, πρέπει να έχει άλλα τόσα σε κάποια τράπεζα. Είναι μεγάλο. Αυτό είναι φάλαινα τώρα, λεγόμενη φάλαινα, έτσι. Τώρα, αν θέλετε να παρακολουθήσετε, να παρακολουθείτε online τις κινήσεις που γίνονται στο δίκτυο της Avalanche, υπάρχει αυτό εδώ το portal, το οποίο λέγεται chrtr.io, και βάζεις εδώ το token που θες να παρακολουθείς. Αν θες να παρακολουθήσεις το time σε stablecoin, πατάς αυτό εδώ. Εδώ σου έχει ένα γράφημα με την τιμή του. Λοιπόν, και εδώ σου έχει τώρα πράσινα και κόκκινα. Πράσινα είναι οι αγορές που γίνονται online και κόκκινα είναι όταν πουλάει κάποιος. Πάνω έχει μία σούμα πόσοι είναι οι αγοραστές και πόσοι είναι αυτοί που πουλάνε. Τώρα, άμα το φιλτράρετε εδώ, όχι εδώ, συγγνώμη, εδώ, μπορείτε να βάλετε 1000 εδώ συναλλαγές, στα 10 δευτερόλεπτα, δεν έχει μικρότερο, και μπορείτε να μαρκάρετε εδώ με το μαρκάρι το site όταν είναι πάνω από 50. Λοιπόν, να, τη συγκεκριμένη την έχει μαρκάρει. Αυτός πούλησε 10 time. Αυτός αγόρασε 5,7. Αυτός πούλησε 27, 238.000. Τώρα αν πατήσεις εδώ, ψιλοκολλάει λίγο, μπορείς να δεις αναλυτικότερα το πορτοφόλι του. Αν το εμφανίσει, καμιά φορά δεν το εμφανίζει. Ναι, το συγκεκριμένο δεν το εμφάνισε. Ας πάμε σε αυτόν με τις 130 εδώ. Λοιπόν, αυτός, εντάξει, δεν είναι του εκατομμυρίου. Λοιπόν, τέλος πάντων, νομίζω το καταλάβατε το σκεπτικό. Τώρα, άμα θέλετε να δείτε το Blizz, βάζεις εδώ το όνομα του κρύπτο, είναι μόνο σε AVAX. Και έχουμε μία έτσι εικόνα online τι γίνεται αυτή τη στιγμή με το Blizz. Το συγκεκριμένο πόρταλ είναι μόνο για το δίκτυο της Avalanche, το ξεκαθαρίζω, υπάρχουν άλλα αντίστοιχα για τα άλλα blockchain. Πρέπει να το ψάξετε λίγο. Αλλά μου φάνηκε έτσι ωραίο αυτό το πόρταλ. Τώρα, αν θέλετε να ψάξετε περισσότερο τις πλατφόρμες που δανείζουν συσσαγωγικά χρήμα, μπορείτε να πάτε εδώ στο DeFi Llama, στο Lending, και μπορείτε να επιλέξετε εδώ το δίκτυο εδώ του blockchain, ας πούμε πάμε στην Avalanche. Εγώ είχα προτείνει την προηγούμενη φορά το QDAO, το οποίο ήταν το fee, ήταν ξεφτύλα δηλαδή που έδινε. Το ίδιο έχει και η Binance, είναι δηλαδή αρκετά διαδεδομένη διαδικασία. Αλλά για να πάρεις
κάποια stable coins, να, πρέπει να έχεις collateral κάποιο σοβαρό έτσι crypto. Δηλαδή, ας πούμε το RAMP εδώ, για να το δούμε. Εδώ έχει το site. Κάνουμε launch up. Λοιπόν, δεν έχω, δεν το χρησιμοποιήσω, έτσι στην τύχη το πήρα. Λοιπόν, stable vault, single asset market. Λοιπόν, ναι, λογικό είναι, cake, link, bitcoin, ethereum. Εντάξει. Δεν έχει dogecoin και shiba και δεν ξέρω και εγώ τι. Α, έχει το doge, αλλά εδώ πέρα όμως είναι LP asset. Εντάξει, μετάποσε λίγο το site, μάλλον μπορείς να πάρεις με doge δάνειο. Γιατί βλέπω ότι έχει εδώ το borrow APY, είναι 1%, εντάξει. Αυτά είναι retired assets, τα έχουν βγάλει δε. Τέλος πάντων, άμα κινηθείτε έξυπνα και εφόσον η αγορά έχει ανωδικό trend, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή τεχνική αυτή. Και αν χρησιμοποιήσετε σωστά δηλαδή το liquidation price, νομίζω ότι θα βγείτε υποφελημένοι. Τώρα, εγώ που είχα χρησιμοποιήσει αυτό εδώ το site, πλέον δεν υπάρχουν άλλα, τα πήρανε 100%. Όποιος πρόλαβε. Αρχίζουν και το μαθαίνουν το κόλπο αυτό όλοι. Οπότε να κινηθείτε γρήγορα και έξυπνα. Και νομίζω και το ίδιο γίνεται και στο Abracadabra Money. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα πλέον, τα έχουν πάρει όλα. Κάνουμε connect wallet, borrow. Α, βάλανε. Τρεχάτε. Αλλά μάλλον από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι 27 μιμ. Τίποτα, πότε τα πήρανε, τα προλάβανε. Για να δω λίγο στο Twitter. Από ό,τι είδα στο Twitter, όχι, δεν. Μάλλον είναι κάποιοι που τα επιστρέψανε και μάλιστα εξαφανιστήκανε. Δηλαδή στα 30 δευτερόλεπτα που έριξαν τάχη στο Twitter μια ματιά, φύγανε. Λοιπόν, ας πάμε τώρα στο Mars Ecosystem, εδώ στο homepage. Λοιπόν, έχουν αρκετά μεγάλο total value locked. Έχουν γύρω στις 500.000, να το κάνω προς τα πάνω εγώ. Έχουν μεγάλο community στο Twitter. Τους παρακολουθούν καλά έτσι accounts. Έχουν 154.000 followers. Τους παρακολουθεί το Blocktopia. Από αυτούς τέλος πάντων που έχω κάνει εγώ, αν τους ψάξετε περισσότερο θα είναι σίγουρα και άλλοι. Τους παρακολουθεί το Binance News, το CN8 Wallet. Λοιπόν, ναι, είναι έτσι δυνατό project. Τώρα, αυτοί πριν μερικές μέρες βγάλανε ένα δικό τους stablecoin, στο οποίο επειδή είχε μεγάλη ζήτηση, είχε μεγάλο, ανεβοκατέβηκε τιμή πάρα πολύ και αυτή τη στιγμή το έχουν ψιλοπαγώσει, αν έχω καταλάβει καλά. Δηλαδή δεν βγάζουν άλλα νομίσματα. Είδα στο Telegram ότι θα κάνουν κάποια αναβάθμιση. Οπότε καλό είναι να μην μπείτε από τώρα, δείτε λίγο στο Telegram τους εδώ αν πατήσετε πότε θα φτιάξουν το update του stablecoin. Μάλιστα, άμα πας στο site εδώ στο CoinGecko, έχει γίνει last price update πριν από 3 μέρες. Οπότε παρακολουθήστε το γενικότερα το portal αυτό, θεωρώ ότι είναι πολύ καλό. Εγώ είχα μπει παλιά, αλλά έκανα κάποιες άλλες στρατηγικές και βγήκα. Επίσης να τονίσω ότι έχει και αυτό μεγάλα fees, πιο μεγάλα από το Blitz, στο Vest. Κάποιοι παραπονιούνται για 10 δολάρια. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα σε αυτό στο site, πώς το χρησιμοποιούμε. Αφού αγοράσουμε USDM, πάμε και τα κάνουμε εδώ πέρα, αφού συνδεθούμε με το δίκτυο. Το δίκτυο είναι της Binance, είναι στο Binance Smart Chain, δεν είναι στο Avalanche αυτό. Αφού συνδεθούμε, μεταφέρουμε κάποια stable coins στο πορτοφόλι μας. Πηγαίνεις εδώ που στο έχει ήδη έτοιμο. Αν έχεις, ας πούμε, USDT, τα κάνεις convert σε USDM και μετά είναι διαθέσιμα να τα χρησιμοποιήσεις στο pool με μεγάλα APR. Μου έχει κάνει καλή εντύπωση. Τώρα, αν μπορείς να αγοράσεις και XMS και να το κάνεις και farming εδώ το XMS σε συνδυασμό με κάποια άλλα κρυπτονομίσματα,
Νομίζω ότι είναι πιο ενδιαφέρον το pooling. Μάλιστα εδώ στο πρώτο pool, αν βάλεις stablecoin το δικό τους, έχεις ένα APR 2.270, που είναι έτσι αρκετά καλό APR. Τώρα, αυτοί έχουν μία αντίστοιχη τεχνική με το Blizz, που σου τα κλειδώνει για 180 μέρες τα κέρδη. Μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε στιγμή θέλεις unstake το stablecoin, δεν έχεις κάποιο θέμα, απλά πληρώνεις τα αντίστοιχα fee, που αυτή τη στιγμή είναι και εδώ πολύ μεγάλα, είναι γύρω στα $10 από ό,τι είδα. Πηγαίνεις εδώ στο claim και σου λέει εδώ πέρα πόσα μπορείς να κάνεις unlock. Και το unlock αυτονών είναι γραμμικό, δηλαδή ανά κάποιες μέρες μπορείς να τα κάνεις vesting. Και σου λέει ότι μπορείς να τα κάνεις ανά 3 μέρες. Εδώ δεν έχει το penalty που έχει το Blizz, που μπορείς να τα κάνεις όποτε θέλεις, αλλά χάνεις το 50%. Εδώ στα δίνει γραμμικά. Μπορείς λοιπόν να τα αφήσεις όπως και στο Blizz και μετά από 180 μέρες να τα πάρεις όλα. Τώρα επίσης δίνουν και IMO tokens και κάποια airdrops. Εγώ κάποια στιγμή που είχα κάνει και εγώ ένα pool εδώ που το χρησιμοποιήσει, τώρα είναι inactive, μου λέει να πάω να το βγάλω από εδώ. Πήγα να το βγάλω το ένα XMS που μου περίσσεψε, αλλά δεν μπόρεσα να το βγάλω, το παράτησα. Τώρα, αυτοί έχουν ανακοινώσει μαζί με το update που θα κάνουν στο stablecoin ένα Genesis event και ένα Genesis claim. Θα ανακοινωθούν διάφορες συνεργασίες στο Genesis event σε μερικές μέρες και επίσης θα γίνει πλέον το token τους θα μπει στο MEX Global, το οποίο είναι ένα και αυτό αρκετά καλό έτσι, ανταλλακτήριο. Εντάξει, δεν είναι Binance, αλλά γενικότερα υπάρχουν θετικά νέα για αυτό το πόρταλ. Λοιπόν, σε 2 μέρες λοιπόν από σήμερα θα έχουν τις ανακοινώσεις του. Εδώ λέει ότι θα δίνει 500% σε stablecoin, σε farm και pooling. Και να δούμε, ενδιαφέρον ακούγεται. Εδώ λέει ότι αυτοί που έχουν XMS θα πάρουν stablecoin, γιατί πολλοί προσπάθησαν να πάρουν το stablecoin αυτό το USDM για να το κάνουν pooling και είχε ως αποτέλεσμα να ανέβει η τιμή, δηλαδή αντί να είναι $1 πήγε στα 2 από ό,τι διάβασα και μάλλον θα τους κάνουν reward, θα τους δώσουν stablecoin. Το πόρταλ αυτό έχει 3 audit, είναι αυτά εδώ τα 3, το Certic είναι το πιο καλό. Λοιπόν, και τώρα κάτι τελευταίο. Εδώ τώρα στο Bitcoin, αυτό είναι Bitcoin, Rabbit Coin, είναι BTCB, έχει ακριβώς την ίδια τιμή με το Bitcoin. Αυτό δεν σε απασχολεί, μπορείς να το κάνεις κανονικά trading και να το κάνεις και convert σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα θέλεις. Και επειδή είναι της Binance το δίκτυο αυτό, άμα πας εδώ στο PancakeSwap, αφού συνδεθείς, είναι, το έχει έτοιμο τώρα το PancakeSwap. Αν γράψεις εδώ BTCB, το έχει έτοιμο. Μπορείς να το κάνεις convert σε Binance, σε BNB. Μάλιστα άμα το δείτε εδώ στο CoinMarketCap θα δείτε ότι έχει σχεδόν την ίδια τιμή με το Bitcoin, BTCB. Επί της ουσίας είναι ένα wrapped BTC, το οποίο έχει και λιγότερο supply. Εδώ στο pool αυτό παίρνεις όμως κανονικά Ethereum. Νομίζω ότι δεν είδα κάτι για wrapped εδώ. Το Binance κανονικά. Λοιπόν, είναι πολύ καλό τώρα το APR που δίνει πραγματικά και δεν έχεις και φόβο επειδή χρησιμοποιείς το stable εδώ. Τώρα, άμα θέλετε να πάρετε σε εισαγωγικά δανεικό χρήμα, χρησιμοποιήστε εδώ το DeFi Lending, κάνετε εδώ μια έρευνα, πηγαίνετε εδώ στο Binance και δείτε ποια έχουν έτσι καλά μικρά fees. Εγώ δεν το χρησιμοποιήσω ποτέ το Binance το Lending. Αυτό που ξέρω είναι ότι το Cream είναι πολύ καλό, γι' αυτό έχει και έτσι, είναι και νούμερο 2. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Αν σας άρεσε το βίντεο, ένα like έτσι και ένα subscribe. Κάντε το και μια κοινοποίηση σε φίλους να μεγαλώσει η ομάδα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Γεια σας.